όταν ο Ιερώνυμος ήταν στη Θήβα και στη Λιβαδιά, στα λιμέρια τα παλιά, Ζήτσα, στη Ζήτσα πάνω στο βουνό, στο βράχο, που εκεί που έχει την πισίνα. Την πισίνα κελιάζεται και καλεί τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές. Και τους τραπεζώνει με φασιανούς. Τι έχει, όχι. Πισίνα έχει. Βέβαια, πισίνα. Βάλτε Ζήτσα, Ιερώνυμος. Ζήτσα τώρα, Ζήτσα, Ιερώνυμος, παλάτι, πισίνα. Θα σας βγάλει το... Το έχουμε δώσει. 200-300 μέτρα ψηλός βράχος, που είναι σαν πύργος, σαν κάστρο. Εκεί το έχει διαμορφώσει με ανσανσέρ. Έχει εκεί τα τέκνα του. Τα τέκνα του. Παιδιά, αυτή είναι η πισίνα τώρα που μας λέει εδώ ο κύριος. Είναι από το Grand Resort. Τι Λαγωνής είναι αυτή. Αυτή είναι ένα, το... ένα, παιδιά, ένα. Μήπως κάνεις λάθος, Στέφανε. Αυτή είναι στο Grand Resort, στο Λαγωνίσι. Όχι, στη Ζήτσα είναι. Είσαι σίγουρος? Κύριε Σπίνο, στη Ζήτσα. Αυτή βλέπω. Ήταν άδεια. Τόσο μεγάλη. Αφού έχω πάει εκεί. Το Grand Resort δεν έχει τέτοια πισίνα. Μήπως είναι από το Ρόδο Παλάς? Όχι, είναι στη Ζήτσα, πάνω στο βουνό. Έχει φτιάξει ένα σαν καστροπολιτεία. Μπράβο, αυτό είναι. Σαν καστροπολιτεία. Λοιπόν, και εκεί είχε καλέσει τον Άδωνη Γεωργιάδη και την κουστοδία του με τη Νέα Δημοκρατία τότε και τους πολιτευτές και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όταν ήταν να γίνει κυβέρνηση, για να παζαρέψουν κάτι στρέμματα εκεί από κάτω, που είναι κάτω εκεί που βλέπετε, που είναι η θάλασσα και είναι η παραλία. Εκεί ήθελαν να πουλήσουν κάτι στρέμματα στον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη. Λοιπόν, να βγει ο Ιερώνυμος να με διαψεύσει. Έχω πάει ο ίδιος εκεί στο μοναστήρι, πάνω στο μοναστήρι, και βρήκα τον ηγούμενο, έναν ηλικιωμένο σεπτό άνθρωπο που μου φέρνε με τον Άγιο Παΐσιο και μου λέει: παιδάκι μου, τι να κάνουμε, ούτε να μιλήσουμε δεν μπορούμε, έρχεται αυτός εδώ πέρα και μας φοβερίζει, μας κιάζει, να μην μιλάμε. Έχω πολλά ράματα για τη γούνα τους εκεί μέσα, πολλά, και δεν μπορεί να με διαψεύσει κανένας. Αυτό λοιπόν, αυτή την καστροπολιτεία έχει ο Ιερώνυμος και πάει και αναπάβεται με το ανσανσέρ και τα τεκνά. Είναι πνευματικό ησυχαστήριο και τον αδικείται, κύριε Χίο? Ναι, πνευματικό ησυχαστήριο. Με τη διαφορά, κύριε Σπίνο, ότι αυτά που τρώνε εκεί πέρα είναι άνω των 500 ευρώ το γεύμα για τρία άτομα. Έχει υπό τις υπηρεσίες του πολλούς καλογέρους, έχει υπό τις υπηρεσίες του πολλούς μοναχούς και περνάει ζωή και κότα όταν κουράζεται ο παππούλης. Μάλιστα. Ο κόσμος λιμοκτονεί. Σαν μοντάζ είναι η φωτογραφία. Δηλαδή, αν πιστέψει άνθρωπος ότι αυτό έχει χτιστεί και έχει θέα αυτό, έχει ανυπολόγιστη αξία. Μάλλον, μήπως είναι μοντάζ, κύριε Χίο? Άσε προβοκάτσιες, πραγματική. Ρωτάω, δεν έχω πάει εγώ εκεί. Ακουλέ. Δεν έχω πάει. Έχω πάει. Και την άλλη τη Μάζοξη, παιδιά, τη δείξατε, τη βάλαμε, γιατί προσπαθώ εδώ να δω... Ωραία, να το δείξουμε και αυτό, γιατί εδώ βλέπω υπουργούς, βλέπω Νέα Δημοκρατία, βλέπω ΣΥΡΙΖΑ. Να τα δείξτε, Βλέπω πολύ πράγμα, Να τα δείξτε. Εκεί με θέα τη λίμνη. Αφήστε τα φαγητά, θα τα δούμε τα φαγητά, θα τρελαθεί ο κόσμος. Άγιο θα μπαλκόνι, λέτε. Θα θέλει να μας φάει. Όχι, δεν είναι λίμνη, Είναι, βλέπεις στη θάλασσα. Στη θάλασσα βλέπει. Ναι, στο Κορινθιακό βλέπει. Παιδιά, φουλ εδώ. Δείξτε εκεί ποιοι ήτανε. Α, μπορούσα να... Βλέπω τον κύριο Θοδωρικάκο, βλέπω εκεί. Την κυρία, κυρία Ράπτη. Ήταν υφυπουργός τότε, η κυρία Ράπτη. Βεβαίως. Η κυρία Γκάγκα είναι η άλλη. Η κυρία Γκάγκα. Ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης με την κόκκινη γραβάτα. Η κυρία δίπλα στον Άδωνη Γεωργιάδη είναι η κυρία Γκάγκα, μάλλον, Τους μάζεψε όλους εκεί πέρα και τους έκανε κατηχητικό, τους έκανε κατήχηση. Αυτά, να ξέρετε, είναι πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές. Και είναι και ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Ναι. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας ακόμα εκεί που τραβάει το βίντεο. Και κάτι άλλοι παρακοιμόμενοι και κολαούζοι της πρωθυπουργικής αυλής. Βλέπετε πως γίνονται τα τσιμπούσια
στις ταράτσες του, κύριε Σπίνο, στα σαλόνια, στα υπτάμενα σαλόνια του Ιερώνυμου. Υπτάμενος και τζέντελμαν ο Βαπούλης. Δεν είμαι υπερβολικός. Ό,τι λέω το αποδεικνύω. Να τα. Να τα. Grand Resort Λικαμπέτους, κύριε Σπίνο. Γι' αυτό βλέπετε, λέω, μήπως κάνετε λάθος. Μήπως είναι το Λικαμπέτους αυτό. Αυτό λέω, μήπως κάνετε λάθος. Ούτε για αστείο να το λες αυτό, γιατί μπορεί να θεωρηθεί... Το Λικαμπέτους της Αρχιεπισκοπής. Το Λικαμπέτους δεν πιάνει τίποτα μπροστά σε αυτή τη θέα. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Θυμίζω πάντως, θυμίζω πάντως ότι πριν από λίγες ώρες, σε αυτό εδώ το στούντιο... Συγγνώμη, συγγνώμη κύριε Σπίνο, συγγνώμη. Ήτανε ο Ντάνος, από το reality. Ο Ντάνος. Ο Ντάνος από το reality, ο εραστής. Ο εραστής της νύχτας, ο Ντάνος, ήταν εκεί. Εδώ. Και ο Λουπασάκης από τους Άγιους Ισίδωρους. Λουπασάκη. Που είναι κόλος και βρακή αυτοί οι δύο. Και λένε ότι ήταν και ένας άλλος, ταμείας του Λουπασάκη, που δίνουν τα λεφτά στην μπάλκα, τη μεγάλη μπάλκα της Αρχιεπισκοπής. Θα τους ταράξω απόψε όλους, γιατί τα ξέρω, τα έχω κάνει ρεπορτάζ. Δεν τα αμφισβητεί κανένας. Ο Ντάνος, όχι ο Κρυστάλλης, ο Ντάνος του Λουπασάκη από τους Αγίους Ισίδωρους. Αμά ήταν και ο Κρυστάλλης. Ήμαρτον.